Καλησπέρα σας. Είμαστε από το πρώτο γυμνάσιο Νέου Ψυχικού και ο τίτλος της πρώτης μας παρουσίασης είναι από τον Οικουμενικό Άνθρωπο της Αναγέννησης στον ενεργό πολίτη του σύγχρονου αηφόρου σχολείου. Η Αναγέννηση. Το 15ο και 16ο αιώνα εκδηλώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο ένα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα Αναγέννηση. Κύριο χαρακτηριστικό της Αναγέννησης είναι η αναβίωση των αξιών της κλασικής αρχαιότητας για τη θεμελίωση ενός καινούριου κόσμου. Διανοητική βάση της Αναγέννησης. Ο άνθρωπος διαμορφώνει μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο. Σε αντίθεση με τη Μεσαίωνα, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται το επίκεντρο της παρατήρησης. Το σώμα, η επίγεια ζωή, η ομορφιά διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη για τη ζωή. Από πού ξεκίνησε η Αναγέννηση? Κοιτίδα των πολιτιστικών αυτών εξελίξεων είναι οι ακμαίες οικονομικά πόλεις της Ιταλίας, όπως η Φλωρεντία, η Ρώμη, η Βενετία και το Μιλάνο. Στις πόλεις αυτές, οι πνευματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες ενθαρρύνονται από διάσημους ηγεμόνες ή έφορους αυτούς, στους επωνομαζόμενους Μεκίνες. Ανθρωπισμός. Ο άνθρωπος της Αναγέννησης, στην προσπάθειά του να εκφράσει τις νέες αξίες, στράφηκε προς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Έτσι, άρχισε να μελετά, να μεταφράζει και να σχολιάζει συστηματικά τους αρχαίους συγγραφείς. Η στροφή αυτή προς την βαθύτερη γνώση της αρχαιότητας ονομάστηκε ανθρωπισμός. Χαρακτηριστικά των ανθρωπιστών. Ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για να διαδώσουν τις ιδέες τους. Έχουν βαθύ θρησκευτικό συνέστημα, ασκούν κριτική στις μεσαιωνικές αντιλήψεις. Αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία και υπερασπίζονται τις εθνικές γλώσσες. Ο Οικουμενικός Άνθρωπος. Οι ανθρωπιστές επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο τύπο ανθρώπου, τον Οικουμενικό Άνθρωπο, Homo Universalis, που καθορίζει ο ίδιος με τη γνώση και τον προσωπικό του αγώνα το πεπρωμένο του. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Αναγέννησης, είναι ταυτόχρονα και αξιόλογος επιστήμονας, ενσαρκώνοντας έτσι τον Οικουμενικό Άνθρωπο. Αυτά είναι κάποια από τα πιο σημαντικά έργα αναγεννησιακών ζωγράφων. Το 1565, ο Πίτερ Μπρέγκελ, ο πρεσβύτερος φλαμανδός αναγεννησιακός ζωγράφος, σχεδιαστής και χαράκτης, έχει ήδη διασχίσει τις Άλπεις σε ένα καλλιτεχνικό προσκύνημα από την πατρίδα του την Ολλανδία στην Ιταλία. Η εμπειρία του ζωγράφου από την υψηλότερη και πιο κρύα οροσειρά της Δυτικής Ευρώπης έμεινε μαζί του όλη του τη ζωή και αποτυπώθηκε εντυπωσιακά στα έργα του «Χειμωνιάτικο τοπίο» και «Κυνηγή στο χιόν». Ωστόσο, αυτές οι εικόνες έχουν μια ανησυχητική σημασία, καθώς το πραγματικό τους θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Το έτος 1565 είδε τον πιο κρύο χειμώνα που μπορούσε να θυμηθεί κανείς. Οι θερμοκρασίες έψαν παγκοσμίως κατά την Αναγέννηση, τόσο σοβαρά που οι κλιματολόγοι αποκαλούν την εποχή από το 1400 έως το 1850 «μικρή εποχή των παγετώνων». Η μικρή εποχή των παγετώνων ήταν ένα φυσικό φαινόμενο και η ανθρωπότητα, αδύναμη τότε μπροστά στη φύση, μπορούσε μόνο να προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε μια παγωμένη φυσική πίστα, όπως βλέπουμε, χωρικοί παίζουν με μπαστούνια, ενώ μια βιαστική γυναίκα κουβαλάει πάνω στη γέφυρα ένα δεμάτι ξύλο. Τι έπρεπε όμως να γίνει? Το κλίμα άλλαζε και τότε δραματικά και επικίνδυνα, αν και σε αντίθετη κατεύθυνση από τη σημερινή επικείμενη κρίση. Και έτσι ερχόμαστε στο σήμερα, στις νεότερες και τις σύγχρονες προκλήσεις. Νοέμβριος του 1966, η Ιταλία καταποντίστηκε από τις Άλπεις μέχρι τη Σικελία, καθώς καταρακτώδεις βροχές έπεφταν αδιάλεπτα επί 40 ώρες. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Το νερό του πλημμυρισμένου Άρνου εισέβαλε στο βαπτιστήριο, στο Παλάτσο Βέκιο, στο Ουφίτσι, στο Ντουόμο και στην Κεντρική Εθνική Βιβλιοθήκη, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. «Άρνος, αυτή η καταραμένη κακότυχη τάφρος», έγραφε ο Δάντης για τον ποταμό της Φλωρεντίας, 56 φορές στην ιστορία του έχει πλημμυρίσει,
κάνοντας ακόμα και τον Λεωνάρντο Νταβίντσι να καταθέτει στις αρμόδιες αρχές μεγαλόπνοα σχέδια για την οχύρωση της πόλης, προβλέποντας την εκτροπή του ποταμού πίσω από την Πίζα. Σχέδια που όμως δεν εγκρίθηκαν. Συντηρητές έργων τέχνης, φοιτητές, απλοί πολίτες έφτασαν στη Φλωρεντία με ένα σκοπό: να σώσουν τα ριστουργήματα της τέχνης. Ήταν οι Άγγελοι της Λάσπης. Ένα πρωτοφανές και ανεπανάληπτο στην ιστορία κίνημα εθελοντών για την προστασία της τέχνης. Ιούλιος 2022. Η πολύνεκρη κατάρρευση παγετών στις Δολομητικές Άλπεις είναι ένα άλλο σημείο των καιρών, με τη θερμοκρασία της περιοχής να αυξάνεται 2 φορές ταχύτερα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ. Η κλιματική αλλαγή προκαλείται από την άνοδο της θερμοκρασίας της γης. Αίτια. Εκτός από την αποψήλωση των δασών, ευθύνονται η καύση ορυκτών καυσίμων και η εντατικοποιημένη κτηνοτροφία, καθώς συγκεκριμένες δραστηριότητες απελευθέρωσαν τεράστιες ποσότητες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αντιληπτές στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα και στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η τήξη των πάγων, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η μεταβολή των κλιματικών ζωνών προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες στις επόμενες δεκαετίες. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ. Η κλιματική αλλαγή... Οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν τον νότερο τους φτωχούς. Οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν τον νότερο τους φτωχούς και τους ευάλωτους. Όσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή θα είναι η λύση τους. Επομένως, η καλύτερη επιλογή είναι η άμεση ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Η αντιμετώπιση. Ο σύγχρονος καθολικός άνθρωπος, ο ενεργός πολίτης. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να δράσουμε πηγόντως και μαζί. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Το παιδαγωγικό εκπαιδευτικό στοίχημα της εποχής μας είναι ένα βαδιάφυλλο περιβαλλοντικό σχολείο σε μια πράσινη πόλη. Το αηφόρο σχολείο είναι ένα εφικτό όραμα. Η βασική του ιδέα είναι η ενσωμάτωση των αξιών και των αρχών της αηφορίας σε όλες τις λειτουργίες του. Τα σχολεία σήμερα καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού, ενώ παράγουν και αρκετά απορρίμματα. Μηδαμινό ποσοστό αυτού του χαρτιού καταλήγει στην ανακύκλωση, με αποτέλεσμα την ασυγχώρητη σπατάλη φυσικών πόρων και κυρίως δέντρων. Στη συμβολή των σχολείων της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την κατανάλωση καυσίμων από τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο με τα ΙΟΤΑΧΗ. Γι' αυτό, η αλλαγή π.χ. του τρόπου μετάβασης των παιδιών στο σχολείο βρίσκεται επίσης μεταξύ των στόχων του αηφόρου σχολείου. Το αηφόρο σχολείο μπορεί να επιτύχει μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων. Με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και τη μείωση της κατανάλωσης νερού. Το αηφόρο σχολείο μπορεί να διαπλάσει τον σύγχρονο καθολικό άνθρωπο, τον σύγχρονο πολυμήχανο Οδυσσέα, τον ενεργό πολίτη, ο οποίος ευαισθητοποιείται, ενημερώνεται, αναλαμβάνει υπεύθυνα, πράσινη δράση. Γίνε και εσύ ενεργός πολίτης. Όλα τα μέλη της κοινωνίας και κάθε άτομο ξεχωριστά μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Συμβουλές: να απενεργοποιήσεις και να αποσυνδέσεις τις ηλεκτρικές συσκευές, να κάνεις έξυπνες επιλογές όταν ψωνίζεις, αγόρασε καλύτερα, εξόδεψε λιγότερα, να αγοράζεις τοπικά προϊόντα, να είσαι επιλεκτικός σχετικά με την συσκευασία. Αγόρασε προϊόντα σε ανακυκλώσιμη συσκευασία. Ο ενεργός πολίτης είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του, φροντίζει για την υγεία και την ευεξία του, ενημερώνεται για τα κοινά, αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση και προστατεύει το περιβάλλον. Ενεργός πολίτης διεκδικεί τα δικαιώματά του στον δημόσιο χώρο, επιδιώκει τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του, την προστασία των αρχαίων μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρεμβαίνει σε συνεργασία με συμπολίτες του όπου και όταν χρειάζεται. Όπως είχε πει και ο Νίκος Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο, αν χαθεί εγώ θα φταίω. Και όπως είχε πει και ο Μολιέρος, δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
dreaming.